Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Ξεκινάμε με μια δυσάρεστη είδηση. Νεκροί είναι μητέρα και γιος. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κομωτινής Ιάσμου. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο 40χρονος με την 65χρονη μητέρα του και κατευθυνόταν στον Πολύανθο, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε Κινέζος υπήκος κοντά στη γέφυρα του Λινού. Ο θάνατος για τον άτυχο άνδρα ήταν ακαριαίος, καθώς το αυτοκίνητο έφυγε από το δρόμο και κατέληξε στο ρέμα, ενώ και η μητέρα του εξφενδονίστηκε από το αυτοκίνητο και λίγο αργότερα έχασε τη μάχη με τη ζωή. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Οι άντρες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ κατέβαλαν κάθε προσπάθεια ώστε να τους απεγκλωβίσουν όλους ζωντανούς. Δυστυχώς όμως ο θάνατος για το 40χρονο άντρα ήταν ακαριαίος. Η 65χρονη γυναίκα ήταν η μάνα του. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που πετάχτηκε έξω από το όχημα. Η άτυχη γυναίκα έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να καταλήξει. Το τραγικό συμβάν έγινε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κομωτινής Ιάσμου κοντά στον οικισμό του Σώστη. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο 40χρονος με την 65χρονη μητέρα του κατευθυνόταν στον Πολύανθο. Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε ένας Κινέζος υπήκος κοντά στη γέφυρα του Λινού. Ο Κινέζος υπήκος υπέστη τραύματα στο θώρακα, χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου της Κομωτινής. Και διαπιστώθηκε για το μεν άντρα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που συνέβη στην περιοχή του Λινού, και για την γυναίκα η οποία είχε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις επιτεύχθηκε διασωλήνωση. Μετά από λίγη ώρα όμως κατέληξε και αυτή. Και υπήρχε και ένας τρίτος τραυματίας κινέζικης καταγωγής, ο οποίος ήρθε, είχε πνευμοθώρακα, αντιμετωπίστηκε, τοποθετήθηκε βιλάου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη χειρουργική κλινική, είναι σε καλή κατάσταση, νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο και παρακολουθείται. Τις επόμενες ημέρες νομίζω ότι θα εξέλθει του νοσοκομείου με βελτίωση της υγείας του.